Θοδωρή, πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα σε θηγικά αέρια και εκρήξεις από την Αίτνα που έφτασαν μέχρι και τη χώρα μας. Ναι. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε εντυπωσιακές εικόνες από την Αίτνα, η οποία την περασμένη Δευτέρα είναι το μεγαλύτερο ενεργό εφέστο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Το εφέστο αυτό στη Σικελία. Και την περασμένη Δευτέρα ξύπνησε και εκτοξεύει. Βλέπουμε τις διαθέτες οθόνες τους, έχει συνεχείς εκρήξεις. Και το Εθνικό Στατοσκοπείο Αθηνών ανακοίνωσε χθες ότι δυστυχώς φυσιακή τέφρα και θηγικό αέρια έφτασαν στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, που εντάξει, κατανοητό γεωγραφικά, ναι, ναι, με τον αέρα έφτασε εκεί, έφτασε και στην Αττική, σε ύψος 8 χιλιόμετρων βέβαια, αλλά φανταζόμαστε με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Αττική, στην Αθήνα, καταλαβαίνουμε στη δύσκολη κατάσταση του καύσωνα να προστίθονται και εστιακή τέφρα και ένα χρόνο πιο αποφυντικτική την κατάσταση και την ατμόσφαιρα, αλλά και πιο τοξική, γιατί πέφτουν και βροχές, έτσι κατά τόπους mm-hmm. τις τελευταίες μέρες. Τα στοιχεία αυτά είναι τοξικά. Έτσι, σκάει τοξική βροχή στα κεφάλια μας και στο έδαφος και όλο αυτό, αλλά εντάξει, είναι και εντυπωσιακά τα πλάνα που. Ακριβώς αυτό ήθελα να σταθώ. Ένα φαινόμενο που προφανώς απευχόμαστε να συμβαίνει, αλλά όταν βάζει το χέρι της η φύση, πόσο εντυπωσιακές εικόνες γυρίζουν πίσω, πραγματικά μαγευτικές.